Γιατί με αυτή την πανδημία που έχουμε, την παγκόσμια πανδημία, λογικό ήταν ότι θα χτυπήσει και την πόρτα της Κορινθίας και να πιέζεται το σύστημα. Να πιέζεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως πιέζονται και οι συνάδελφοί μου στα εξωτερικά ιατρία. Στην Κόρινθο εδώ έρχεστε σε επαφή με τους συναδέλφους σας. Τι λένε? Καθημερινή επαφή έχω με τους συναδέλφους. Έχουμε προβλήματα. Νοσηλευτές, εκαβίτες. Πώς έχουμε προβλήματα? Προφανώς έχουμε προβλήματα. Όποιος πει κάτι άλλο και θέλει να ερωτήσει μια κατάσταση, προφανώς και είναι εκτός κλίματος. Τα προβλήματα υπάρχουν. Υπήρχαν πριν, πόσο μάλιστα τώρα που η πίεση είναι μεγάλη, τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, βήχει κάποιος και κατεβαίνουν όλα τα θήκια στο νοσοκομείο. Λογικό δεν είναι? Ανησυχούμε, εννοείται. Βέβαια, άμα δεν προσέξουμε τώρα, άμα δεν κοιτάξουμε την υγεία μας, άμα έχεις υγεία έχεις όλα τα πλούτια, άμα δεν έχεις δεν έχεις τίποτα. Εννοείται. Βλέπετε, σε κάθε χωριό το Χιλιομόδι τρίμισε άτομο, το Ίκα Κορίνθο τρίμισε άνθρωπο. Τα θήκια, άνθρωπος διασωληνωμένος, ο αδερφός του Προέδρου, στο σωτηρία το στείλαν οι συνάδελφοί μου με κορονοϊό. Παιδιά, δημοτικά, γι' αυτό μένουμε στο σπίτι, μένουμε ασφαλείς, φοράμε τη μάσκα μας και με τα μέτρα που πάρθηκαν να δούμε κάτι καλύτερο προς το τέλος Νοεμβρίου. Επειδή μιλήσατε πριν για, για ένα κρούσμα στα θήκια που πήγε, προσπαθήσατε και το στείλατε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ναι, μας ενημερώνουν, γράφουν κάποιοι φίλοι εδώ ότι τα θήκια θρυνούν έναν άνθρωπο σήμερα. Γράφει εδώ ο κύριος Μπακλώρης, ο πρόεδρος της Κλένιας, του τοπικού εκεί, ότι ο άνθρωπος κατέληξε. Θρύνος για την Κορινθία, γιατί έχουμε και άλλο θάνατο, έτσι, θρύνος για την Κορινθία.